Συνεχίζει στον δρόμο των προκλήσεων ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, καταθέτοντας κάθε φορά και νέες απαιτήσεις. Προφανώς εμψυχωμένος από την επιθετική στάση Ερντογάν κατά της Ελλάδος, ο πρόεδρος του ψευδοκράτους μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ προέβησε ακόμη ένα κρεσέντο παραλογισμού. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, αφού πρώτα ευχαρίστησε την Τουρκία για τη διαχρονική στήριξή της στο ψευδοκράτος και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την έκκλησή του από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, που ισχυρίστηκε ότι σημάδεψε τις συναντήσεις του στη Νέα Υόρκη, απεκάλυψε ότι ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τα πάντα. Ανέφερε συγκεκριμένα πως του είπε ότι δεν μπορεί πλέον να υπάρξει μια ομοσπονδιακή δομή στο νησί, όλες οι διαπραγματευτικές διαδικασίες έχουν εξαντληθεί και πρέπει να περάσουν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για μια λύση δύο κρατών. Ανέφερε επίσης στον Γενικό Γραμματέα ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία, όπως ο ίδιος έχει προτείνει, σε θέματα όπως η υδρογονάνθρακες, η ηλιακή ενέργεια, ο διαμοιρασμός των υδατίνων πόρων, η αποναρκοθέτηση και η αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης. Ο Ερσίν Τατάρ είπε στον Αντώνιο Γκουτέρες, όπως ανέφερε, πως εάν δεν βρεθεί σύντομα κοινό έδαφος με την ελληνοκυπριακή πλευρά, θα πρέπει να περιλάβει το θέμα αυτό στην έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ερσίν Τατάρ, η ύπαρξη του τουρκικού στρατού και οι εγγυήσεις της Τουρκίας δεν είναι κάτι που εγκαταλείπεται. Στοχεύουν να μας σύρουν σε μια ομοσπονδιακή δομή και μια δήθεν μόνιμη συμφωνία για να διαρρήξουν τους δεσμούς μας με τη μητέρα πατρίδα και να μας καταστήσουν μειοψηφία με κίνδυνο αφομοίωσής μας, είπε.